Το όνομά σου? Ονομάζομαι Γιώργος Ιωάννου. Από Κύπρο, ε? Φυσικά. Μας ήρθες από την Κύπρο να τραγουδήσεις. Ναι. Πόσο ετών είσαι? Είμαι 14 ετών. Έχεις έρθει εδώ με τη μαμά? Όχι, με την αδερφή. Το όνειρό μου είναι να τραγουδήσω στη Σκάλα του Μιλάνου και να κάνω μεγάλες περιοδίες γύρω στον κόσμο. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Είσαι 14 χρονών, πας δηλαδή τρίτη γυμνασίου. Με τα μαθήματα πώς τα πας? Μια χαρά. Είσαι καλός μαθητής? Πιστεύω πως ναι. Μπράβο. Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να τραγουδάω, να κάνω συναυλία. Α, άρα το έχεις πάρει πολύ σοβαρά το θέμα του τραγουδιού. Θέλεις να συνεχίσεις με αυτό? Ωραία. Πάμε να σε ακούσουμε λοιπόν. Playback αυτό. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι στα 14 που αλλάζει η φωνή του ανθρώπου να έχει τέτοια χρειά? Από πού βγαίνει αυτή η φωνή? Κάποια πηγή υπάρχει, κάποια πετρελοπηγή υπάρχει εκεί μέσα. Γιατί δεν είσαι ήδη κάπου στο εξωτερικό να σε βάλουν σε μία όπερα μέσα να τραγουδάς και να σε απολαμβάνει εκατομμύρια κόσμος? Γιατί? Δεν βρήκαμε την ευκαιρία ακόμη. Την έχεις μπροστά σου. Όπως και εμείς έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο αυθεντικό ταλέντο. Ευχαριστώ πολύ. Αν η εκπομπή μας έψαχνε να βρει πολλά ταλέντα, έχει βρει ένα που δεν είναι πολλά, αλλά είναι τόσο μεγάλο που νομίζω τα καλύπτει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπαίνει στα φαβορί ήδη. Είναι από τα φαβορί. Δεν έχω λόγια.
έλειωσα, ανατρίχιασα, τρομερό. Βλέπω μπροστά μου έναν αληθινό καλλιτέχνη. Μπράβο, Γιώργο. Και σίγουρα σε περιμένουμε και την επόμενη φορά με πολύ χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πες μας την τελευταία πρώτα, την τελευταία κορώνα άλλη μια φορά, χωρίς μουσική όμως. Μάμα.